Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment και πάμε να δούμε καταρχάς τις ειδήσεις της ημέρας, διότι συναγερμό χτύπησε σήμερα η αστυνομία και οι άνθρωποι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο ΚΑΤ, διότι ένας άντρας αγνώστων στοιχείων μέχρι αυτή τη στιγμή απειλούσε να πέσει από έναν όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε τον Σωτήρη Σκουλούτη στην γραμμή μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη. Καλησπέρα, Κιμ. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα περιστατικό από αυτά που δεν συμβαίνουν τελευταία, από αυτά που συμβαίνουν μάλλον τελευταία στη χώρα μας. Ένας άνδρας λοιπόν, περίπου 45 ετών, ο οποίος εισήχθη εχθές στο νοσοκομείο ΚΑΤ, εισήχθη στη χειρουργική κλινική, καθώς είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει με μαχαίρι ο ίδιος. Οπότε το περιστατικό για το οποίο νοσηλεύτηκε, Σωτήρη, είχε ήδη σχέση με απόπειρα αυτοκτονίας. Ακριβώς, Κίμη. Ουσιαστικά αυτό που πήγε να κάνει σήμερα ήταν η συνέχεια αυτού που προσπάθησε να πράξει εχθές. Πριν από περίπου λοιπόν 2 ώρες βγήκε μόνος από την χειρουργική κλινική, όπου όπως είπαμε νοσηλευόταν μετά την προσπάθεια αυτού τραυματισμού του. Βγήκε στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου ΚΑΤ και απειλούσε να πέσει στο κενό. Κινητοποιήθηκε αμέσως πυροσβεστική και αστυνομικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες 3 οχήματα έφτασαν εδώ και έβαλαν το ειδικό φουσκωτό μαξιλάρι από κάτω ακριβώς από τον άνδρα. Και πριν προλάβει να φτάσει ο διαπραγματευτής της αστυνομίας, ο υπεύθυνος ασφαλείας του νοσοκομείου εδώ τον πλησίασε από πίσω και βάλει τα διακριτικά του. Προσποιούταν αρχικά ότι κάτι ψάχνει, ότι νοσηλεύεται η μητέρα του, έτσι ώστε να μην κινήσει στον ίδιο τις υποψίες, και με μια αστραπιαία κίνηση τον εσμηδίασε, τον έσπρωξε μέσα από τον μπαλκόν και αμέσως έπεσαν πάνω του οι νοσηλευτές και οι αστυνομικοί του έκαναν ηρεμιστική ένεση και τώρα αυτή τη στιγμή ο άντρας βρίσκεται σε καταστολή. Μάλιστα, δεν έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο. Πάντως σίγουρα αυτό που χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο του ΚΑΤ, αλλά χρειάζεται προφανώς και ψυχολογική υποστήριξη. Απλά δεν ξέρω αν από χθες έως σήμερα που νοσηλεύτηκε, Σωτήρη, αυτός ο άνδρας προλάβανε, αν θέλεις, να τον φέρουν σε επαφή με κάποιον ειδικό, ώστε να μπορέσει να μιλήσει, να βγάλει από μέσα του άνθρωπος αυτό που τον πνίγει, που τον απασχολεί, που τον κάνει, εν πάση περιπτώσει, που είναι το κίνητρο για όλα αυτά, για αυτές τις απόπειρες αυτοκτονίας. Ναι, αυτό που λένε οι γιατροί εδώ, Κιμ, είναι ότι ο άνδρας πάσχει από ψυχικές διαταραχές, πιθανότατα δεν είχε βγει ακόμα η επίσημη διάγνωση, από σχιζοφρένεια και βεβαίως αυτός είναι και ο λόγος που προσπάθησε να προβεί στο αποτεννοημένο διάστημα. Υπάρχει λοιπόν παθολογική αιτία. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τουλάχιστον κινήθηκε γρήγορα το νοσοκομείο το ίδιο, αλλά και η αστυνομία, ώστε και σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να τον ξαναφέρουν σε ασφάλεια μέσα στο κτίριο, θα υπήρχε έτσι η ασφάλεια σε περίπτωση, ας πούμε, πτώσης. Πάμε τώρα στον Μάριο Βελέτζα και την αίθουσα σύνταξης, διότι όπως μάλλον και εσείς έχετε καταλάβει, έξω βρέχει και αναμένονται καταιγίδες, σφοδρές καταιγίδες, και πάμε να δούμε τι γίνεται, Μάριε, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εδώ αισθανόμαστε μια ελαφριά ως μέτρια, θα έλεγα, βροχόπτωση, ασφαλώς με τις θερμοκρασίες ακόμα ψηλά, όπως είπαμε και στην αρχή της εβδομάδας, ότι οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα θα είναι σχετικά υψηλές. Η βροχή όμως. Μάριε. Δεν τον έχουμε το Μάριο Βελέτσα. Να σας δώσω εγώ κάποια στοιχεία. Ισχυρή λοιπόν καταιγίδα έπληξε το Μεσολόγγι και προκάλεσε αρκετές ζημιές στην περιοχή αυτή, στα παραδοσιακά σπίτια της Τουρλίδας, ενώ δέντρα έπεσαν στην Εθνική Οδό. Έχουμε και ένα βίντεο, δεν ξέρω μέχρι να συνδεθούμε με το Μάριο, μήπως... έχουμε το Μάριο? Μάριε. Καλημέρα, Κιμ. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα, πραγματικά είναι μεσημεριάζει και χειμωνιάζει στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες. Η κακοκαιρία έχει αρχίσει και πλήττει ήδη το Μεσολόγγι. Το είπα μόλις τώρα, μέχρι να έτσι επανορθώσουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση μαζί σου, ότι στο Μεσολόγγι επέστησαν κάποια σπίτια υλικές ζημιές και κάποια δέντρα έπεσαν στην Εθνική Οδό, ώστε προφανώς εκεί να υπήρξε ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα? Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε στην Πάτρα,
Υπήρξαν διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις προκειμένου να συνδράμει για την απομάκρυνση των αντικειμένων από διάφορους δρόμους της πόλης. Ακόμα υπήρξαν μερικά προβλήματα στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, πάλι από πτώσεις δέντρων λόγω των θελωδών ανέμων. Αναφορικά τώρα με πλημμυρισμένες κατοικίες, τα περιστατικά ήταν ελάχιστα. Βέβαια, ενδέχεται τις επόμενες ώρες να αυξηθούν. Ναι. Πάμε να δούμε και λίγο τώρα εδώ από τις κάμερες του Zoomla GR που έχουμε, τις εξωτερικές, τι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην Αττική, στην Αθήνα. Είμαι πιο γρήγορη από τα τεχνικά μέσα. Τι να κάνω, Μάρια. Λοιπόν, νομίζω σε λίγο... Εδώ, όπως βλέπουμε όλοι, έχουμε έντονη βροχόπτωση, όπου κατά διαστήματα γίνεται καταρακτώδης. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για κάποιες πλημμυρισμένες κατοικίες. Όσον αφορά στην κυκλοφορία... Ναι, εντάξει, πάντα, δηλαδή, ειδικά η Αθήνα, όταν βρέχει έστω και λίγο, εκ θαύματος είναι ότι κλείνουν οι δρόμοι. Δηλαδή, αυτό δεν έχει όμως να κάνει. Αυτό είναι θέμα συζήτησης, έτσι, παρεπτόντως. Δεν έχει να κάνει ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει κάπου πλημμύρα και δεν μπορούν να προχωρήσουν τα αυτοκίνητα. Με το που πέφτουν δύο σταγόνες βροχή, είναι λες και αυξάνεται η κίνηση επί τρία. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Εντάξει, όλοι γίνονται πιο προσεκτικοί. Ακριβώς, πάνε πιο σιγά. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η Λεφόρος Κηφισίας αυτή την ώρα. Νομίζω ότι δεν είναι σφοδρή τουλάχιστον έτσι, η βροχόπτωση. Ελαφρία προς μέτρια θα έλεγα, Μάριε. Απλά βλέπεις αυτό που συζητούσαμε μόλις τώρα, ότι οι οδηγοί είναι πιο προσεκτικοί, οδηγούν πιο σιγά. Και λίγες άλλες βροχές αρκούν για να... Ακριβώς. Και εδώ, ξέρεις, έρχεται και το στοιχείο αυτό. Αχ, αφήστε μας λίγο τη Λεωφόρο Κηφισίας. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε στην εκπομπή μου στο μαγαζίνο Live το Σαββατοκύριακο, που ήταν ο Βασίλης Σαριμπαλίδης, ειδικός των αυτοκινήτων και όχι μόνο, που λέγαμε πόσο σημαντικά είναι τα λάστιχα, ειδικά όταν βρέχει. Να, βλέπουμε και το Σύνταγμα. Εντάξει. Ωραία, να έχουμε και μία εικόνα από εκεί. Λοιπόν, Μάρια, εσύ ήξερες ότι, ας πούμε, το πιο σημαντικό στο αυτοκίνητο είναι τα λάστιχα? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Σίγουρα η πρόσφυση που είναι πάνω στο δρόμο είναι πολύ σημαντική και ειδικά όταν ο καιρός χαλάει, είναι πολύ σημαντικό να τα λάστιχα να είναι αξιόπιστα, γιατί μπορεί να είστε λιτώσουμε ναι, πολύ. Ναι, δηλαδή μου είπε κάτι ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο, ότι και όντως έτσι είναι, απλά δεν το έχουμε σκεφτεί ίσως πολλές φορές. Τα λάστιχα είναι η μόνη μας επαφή, δηλαδή με τη γη, με το έδαφος. Η μόνη επαφή του αυτοκινήτου με το έδαφος, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Οπότε, για παράδειγμα, αν τα λάστιχα σου δεν είναι καλά ή έχουν φθαρεί, αντί για παράδειγμα να κάνεις 100 μέτρα να φρενάρεις το αυτοκίνητό σου, το όχημά σου, μπορεί να κάνεις 200-300. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα 200 και 100 μέτρα παραπάνω. Ισχύει γι' αυτό και πολλές φορές αρκετοί οδηγοί προσπαθούν να τα αλλάζουν τακτικά τα ελαστικά τους, ακόμα και ένα εξάμηνο. Ανάλογα φυσικά πάντα και τη χρήση. Καλά, ένα εξάμηνο τώρα είναι λίγο υπερβολή. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά τα έχω κάτι χρόνια. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ όταν αναγκάστηκα κάποια στιγμή να τα αλλάξω. Γιατί λες, ας πούμε, γιατί δεν τους έκανα τίποτα. Αλλά είναι ασφαλώς η φυσιολογική φθορά που έχουν. Και εγώ τώρα θα σου πω έτσι, ως γυναίκα, το σχόλιο όμως τον Βασίλη Σαριμπαλίδη στην εκπομπή ήταν το εξής, ότι να είδατε καλύτερα, ας πούμε, η γρατζουνιά στο αυτοκίνητο, που το έχουμε λίγο αυτό εμείς οι γυναίκες, και να αλλάξει τα λάστιχα, να μείνει δηλαδή η γρατζουνιά, να μην το πας στο βαφιοπείο και να θες να διορθώσεις, ας πούμε, τη γρατζουνιά, καλύτερα να πας να αλλάξεις τα λάστιχά σου. Πράγμα. Λοιπόν, προσοχή στον δρόμο σε όλους σας σήμερα που βρέχει και δεν ξέρω, για αύριο έχεις κάποια πληροφορία, θα συνεχίσει και αύριο η βροχόπτωση? Θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι. Από ό,τι βλέπω εδώ στην σημαντικότητα όσα έχει ανακοινώσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιο πολύ η κακοκαιρία θα είναι στα ορεινά και
Ναι, πάντως η θερμοκρασία ακόμα καλά κρατεί. Καλό είναι αυτό. Τώρα βέβαια θα ξεκινήσει το πετρέλαιο, αλλά καλό είναι να μην το χρειαστούμε ακόμα. Μάρια. Αυτή τη τιμή που είναι, πράγματι. Έτσι, έτσι είναι. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε πολύ, 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 πολύ μικρό διάλειμμα και πάμε να δούμε τα θέματα του govastileto.gr, αυτά που έχουν προκύψει μέχρι αυτή την ώρα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τα θέματα του govastileto.gr. Αγγελική Στόγια, στην Εδώ τηλεφωνική είμαι. Γραμμή. Γεια Βλέπω σου, χειμερινό ντύσιμο σήμερα. Τι? Βλέπω φθινοπορεινό ντύσιμο. Ναι, η αλήθεια είναι το πουλοβεράκι το επιλέξαμε σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα όπως είναι μέχρι και σήμερα, μέχρι την ώρα. Συγγνώμη, δεν σε ακούω πολύ καλά. Γιατί? Α, τώρα σε ακούω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα μέχρι στιγμής της ημέρας ίσως είναι ότι
είναι το εξώφυλλο του περιοδικού OK που θέλει την Φέη Σκορδά να διανύει τους πρώτους μήνες της τέταρτης εγκυμοσύνης της. Όπως λέει το δημοσίευμα, έχει μπει στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Βέβαια όλα αυτά με ερωτηματικό, απλά είναι φήμες. Είναι ένα εξώφυλλο το οποίο έχει απασχολήσει και τις πρωινές εκπομπές. Να σου πω κάτι τώρα, έτσι θα κάνω ένα σχόλιο. Τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό σχόλιο. Όχι, τηλεοπτικό θέλω να σου πω ότι αν και εφόσον ισχύει αυτό που μας λες τώρα και δηλαδή επιβεβαιωθεί, αυτό θα έχει πάρα πολύ καλή, πώς να σου το πω, εύνοια προς τα νούμερα τηλεθέασης. Σωστά. Γιατί όπως έχουμε δει έτσι σε όλα τα χρονικά, ότι οι εγκυμοσύνες εκτός από μωράκια φέρνανε και νούμερα στην τηλεόραση. Σωστά, πολύ πολύ σωστά. Και αν κρίνουμε τώρα ότι εντάξει, απέναντι είναι ο Πέτρος ο Κωστόπουλος με την παρέα εκεί όλοι, σίγουρα αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Σαφώς. Εμείς θα πούμε πάντως ότι η Φέη Σκορδά απάντησε με τον δικό της τρόπο σε αυτό το εξώφυλλο του περιοδικού. Πώς? Με μια πολύ σεξ εμφάνιση, φορώντας ένα πολύ στενό φόρεμα, σεξ υπότες, μια παρένθεση, ένα ντύσιμο που δεν παραπέμπει τόσο θα λέγαμε σε πρωινή ζώνη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τι σε έχασα, περίμενε, το τρέξες αυτό. Ναι. Εφόραει πολύ στενό φόρεμα με μπότες πάνω από το γόνατο, που όπως είπε η ίδια είναι πάρα πολύ στη μόδα και θα συμφωνήσουμε. Από την άλλη, η δική μου προσωπική γνώμη είναι ένα ντύσιμο το οποίο δεν ταιριάζει τόσο στην πρωινή ζώνη, ωστόσο δεν έχει καμία σημασία αυτό που λέω εγώ. Από την άλλη, εγώ σου την ίδια γίνεται πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι απάντησε με το δικό της τρόπο φορώντας αυτό το σεξ ντύσιμο. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, κατά την είσοδο της συζύγου του στο πλατό, πέταξε το εισαγωγικά καρφάκι του, λέγοντας «Μπες επιτέλους, Φέη, μας γκάστρωσες». Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, θα δείξει την πορεία. Από την άλλη, να πούμε και λίγο ένα παρασκήνιο. Το συγκεκριμένο περιοδικό που έχει το δημοσίευμα περί εγκυμοσύνης, δεύτερης εγκυμοσύνης, ανήκει στον όμιλο του Αντένα. Και να σταματήσω εκεί. Να δούμε δηλαδή τι έχει να ακολουθήσει. Κάτσε τώρα, κάτσε περίπου. Μας μπέρδεψες έτσι. Σήμερα πάει ροδάνι. Τι είναι το περιοδικό? Το περιοδικό, ανήκει στον όμιλο του Αντένα. Ναι. Και? Το οποίο έχει βγάλει το συγκεκριμένο εξώφυλλο για την Φέη Σκορδά, η οποία είναι πια στον Αντένα. Αυτό μόνο. Ναι, εννοείται. Τι σου φαίνεται περίεργο, κάτσε τώρα, περίμενε. Τι σου φαίνεται περίεργο σε αυτό? Προφανώς, για να βγάλει το δημοσίευμα ένα περιοδικό του ομίλου, όπως έχει έγκυρες πληροφορίες. Αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ. Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι απαραίτητο. Γιατί ντόρος να γίνεται, γιατί και μόνο ας πούμε να κάτσει ο άλλος να δει 2 εβδομάδες την εκπομπή για να δει τελικά αν φουσκώνει η κοιλιά. Σωστά. Και να μην φουσκώνει στο τέλος. Από την άλλη, να πούμε και κάτι πολύ έξυπνο που έκανε το αντίπαλο στρατόπεδο, δηλαδή ο Πέτρος Κωστόπουλος με την παρέα του. Σχολίασε για περίπου 20 λεπτά το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ναι. Πόσα λεπτά? Περίπου 20 λεπτά. 20 λεπτά. Μεγάλος τηλεοπτικός χρόνος. Να σας πω έτσι, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από τα λεγόμενα του Πέτρου Κωστόπουλου. Τα παιδιά μπορεί να τα πήραν στο κρανίο γιατί ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Ενώ οι ίδιοι μπορεί να ήθελαν να δέσει το γλυκό. Αυτά τα ευαίσθητα πράγματα τα ανακοινώνεις όποτε γουστάρεις. Είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κωστόπουλος, σχολιάζοντας αυτό το δημοσίευμα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω προλάβει να δω καμία πρωινή εκπομπή μέχρι αυτή τη στιγμή. Ήθελα να δω λίγο, εντάξει, Φέη Σκορδά, Γιώργο Λιάγκα, έχω δει ας πούμε στο παρελθόν έτσι, μερικές εκπομπές. Τον Πέτρο Κωστόπουλο δεν τον έχω δει ακόμα και η αλήθεια είναι ότι θέλω να τον δω γιατί είναι κάτι, δηλαδή είναι μια ζώνη στην οποία δεν τον έχουμε ξαναδεί. Σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε βέβαια έτσι πολύ γρήγορα ότι και τα νούμερα του Πέτρου Κωστόπουλου που έχουν ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Σκορδά. Για παράδειγμα, 32 η Φέη με τον Γιώργο, 31 ο Πέτρος Κωστόπουλος με την παρέα. Μιλάμε για τέτοια διαφορά. Πάει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα, νομίζω ότι αυτό θα δείξει λίγο σε βάθος χρόνου ποιον τελικά θα επιλέξει το κοινό. Πάμε στο επόμενο θέμα, Αγγελική. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, από ένα κορίτσι που όλοι γνωρίσαμε, μία ηθοποιό που όλοι γνωρίσαμε από την βεβαιωμένη με πολλά Όσκαρ ταινία Slam Dog Millionaire. Ναι. Η Φρίντα Πίντο, η Ινδή ηθοποιός, πρωταγωνιστή στο νέο βίντεο κλιπ του γνωστού τραγουδιστή Bruno Mars. Mm-hmm. Και πολύ αγαπημένος μου, με τίτλο «Γκορίλα». Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Σε αυτό βλέπουμε την Ινδή ηθοποιό. Πώς τη βλέπουμε όμως, εκεί είναι το θέμα μας. Την βλέπουμε να χορεύει σε ένα στήλο Kim, να κάνει pole dancing, να κάνει striptease. Καλά, δεν τα βγάζει κιόλα, αλλά μένει όμως με τα απολύτως απαραίτητα. Καλά, το pole dance είναι πλέον και μόδα ως είδος γυμναστικής. Ναι, ακριβώς. Αλλά εντάξει. Και το κάνουν και οι Ινδίδες. Κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ κυκλοφορεί. Εμείς στο www.gobastelet.gr το έχουμε δημοσιεύσει. Μπορείτε να δείτε τον σεξι χορό στο στήλο της Φρίντα Πίντο, το οποίο εδώ και πολύ λίγες ώρες δημοσίευσε ο ίδιος ο τραγουδιστής στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ενδιαφέρον. Ωραίο πίνω. Τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Bruno Mars έχει ένα δικό του ιδιαίτερο τρόπο, συγκεκριμένο μάλλον τρόπο, χαρακτηριστικό. Δηλαδή, ακούγοντας τα κομμάτια του, καταλαβαίνεις ότι είναι του ιδίου. Κινείται περισσότερο στους ρυθμούς της R&B. Ωραία, κάτσε λίγο, Αγγελική, να πάρουμε μια γεύση από το τραγούδι, γιατί το έχουμε και εμείς εδώ πάρει από το Βαστιλέτο. Ωραία. Λίστα. Ahora la enseña, viene una chamaca nueva al barrio, meta las manos al bolsillo y enséñale que se puede ser calientita, calientita, calientita. La jungla le presenta Isabel. Πήραμε μία γεύση για όλους εσάς που θέλετε να δείτε όλο το βίντεο κλιπ. Μπείτε στο www.gobastelet.gr μαζί με το θέμα. Ενδιαφέρον, έτσι. Της Φρίντα Πίντο είναι και το βίντεο κλιπ. Πάντως, όντως και εμένα μου αρέσει ο Bruno Mars γιατί έχει μία πολύ ιδιαίτερη χρειά στη φωνή του. Και αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό που ξεχωρίζει γενικά έναν τραγουδιστή ή μια τραγουδίστρια. Όταν με κλειστά μάτια και χωρίς να ξέρεις, μπορείς να καταλάβεις ποιος ή ποια τραγουδίστρια κάτι είναι. Κάτι ότι... σημαίνει πια στην, στους τραγουδιστές της νέας γενιάς. Τι? Κάτι που δεν συμβαίνει πια στους τραγουδιστές της νέας γενιάς. Ναι, ας πούμε κάποια τραγούδια και έτσι από την ελληνική pop σκηνή. Άμα κλείσεις τα μάτια, πλέον δεν καταλαβαίνεις. Άμα δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι το τραγούδι αυτό το λέει ο τάδε ή η τάδε. Δυστυχώς. Σπανίως καταλαβαίνεις ποιος το τραγουδάει. Δηλαδή, μόνο αυτοί που έχουν κάτι χαρακτηριστικό στη φωνή τους. Και εμένα μου αρέσει αυτό, ξέρεις, να συνδέω μία φωνή, μία χρειά με έτσι, έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Καλή τέχνη. Είναι το στίγμα του καθενός που κάνει να διαφέρει από τον συναδελφό του. Ναι, ας πούμε, εσύ δεν καταλαβαίνεις όταν τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής και ας μην πει το δικό του τραγούδι. Ακριβώς. Ο Πασχάλης Τερζής, η Πάολα από τις νέα γενιά. Θεωρείται η Πάολα. Ναι, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει την ίδια χαρακτηριστική χρειά, ας πούμε, με τον Πασχάλη Τερζή, με τον Γιάννη Πάριο. Είναι ένας και μοναδικός. Ή με την
Μαρινέλα ή αν θέλεις, ας πούμε, ο Έρος Ραματσότη, τον καταλαβαίνεις τον Έρος Ραματσότη να τραγουδάει, ή τον Αντρέα Μποτσέλη, ή τώρα τη Μαράια Κάρη. Δηλαδή είναι κάποιες φωνές που τις καταλαβαίνεις και ας μην. Από χιλιόμετρα που λένε. Ναι, ας μην πούν τα δικά τους τα τραγούδια που τα ξέρεις. Συμφωνώ. Αγγελικούλα. Πάμε στο επόμενο θέμα ή δεν έχουμε χρόνο? Έχουμε. Έχουμε. Ωραία. Mm. Πάμε τώρα σε άλλες κατηγορίες. Μη μου αγχώνεσαι εσύ. Πάμε στην κατηγορία μόδα. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που ενδιαφέρει πολύ τις γυναίκες, γιατί έχει να κάνει με τα ψηλά τακούνια και είναι κάτι, και κάτι το οποίο τις ταλαιπωρεί πολύ. Είναι πώς θα περπατάνε. Πώς θα έχουν το τέλειο περπάτημα, βάδισμα πάνω στα ψηλοτάκουνα. Πάνω αυτό στις, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Πολλά παπούτσια μας αρέσουν τόσο πολύ και μόλις μπεις μέσα στα παπούτσια και προσπαθείς να περπατήσεις, λες αμάν, ας πούμε, πού πάω. Θα συμφωνήσω απόλυτα και είναι ένα θέμα το οποίο το, με πολύ χαρά το γράψαμε στο govastelet.gr, γιατί και εμείς ως γυναίκες ενημερωθήκαμε και θα εφαρμόσουμε πλέον αυτές τις συμβουλές. Θα ξεκινήσω με το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν λοιπόν τα κορίτσια για να περπατάνε άψογα πάνω στα ψηλοτάκουνα. Ναι. Πρώτον, περπατάμε πατώντας πρώτα στο τακούνι και μετά στα δάχτυλα, φέροντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Κάνουμε απαλά βήματα και, δεν πρέπει να πατάμε με δύναμη στο πάτωμα. Αν περπατάμε με τακούνι για πρώτη φορά, τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχει και αυτή η συμβουλή εδώ. Προσπαθούμε να κάνουμε μία δοκιμή πρώτα, περπατώντας σε μία ευθεία γραμμή. Είναι αυτό που βλέπεις, έτσι, εντάξει, μερικές γυναίκες που παρόλα αυτά, κι ας νιώθουν ότι έχουν μία έτσι δυσκολία στο να περπατήσουν το συγκεκριμένο παπούτσι, το συγκεκριμένο τακούνι, τη συγκεκριμένη γόβα στιλέτο, ναι. Βλέπεις που πηγαίνουν πέρα δόθε, έτσι, που πάει λίγο δηλαδή και αυτό. Είναι πολύ άσχημο, επομένως πρέπει οπωσδήποτε οι κυρίες που μας ακούνε να μπουν να δουν το συγκεκριμένο άνθρο, διότι θα τις βοηθήσει και θα μας βοηθήσει και εμάς να αποκτήσουμε το τέλειο περπάτημα. Αχ, αυτό κάτσε. Λοιπόν, τρόπο. Βλέπω εδώ στην πέμπτη παράγραφο, λέω, όταν κατεβαίνετε μια σκάλα, κάντε αργά και σταθερά βήματα, κρατώντας παράλληλα το κάγκελο. Είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε όταν περπατάμε στα πλακόστρωτα, να μην μπει, αν είναι πάρα πολύ λεπτό το τακούνι, μήπως μπει σε κάποια σοχή του πεζοδρομίου, να προσέχουμε. Καλά, αυτό με τη σκάλα πολύ γέλιο. Σίγουρα θα το έχεις πάθει και εσύ να λες, ας πούμε, τώρα πώς θα κατέβω εδώ εντωμεταξύ, θες να κατέβεις κιόλας με στυλ, δηλαδή δεν θες να δείξεις ότι κρατιέσαι στο κάγκελο, θες να δείξεις, ας πούμε, ότι έχεις μια άνεση. Αλλά ταυτόχρονα λες ότι άμα πέσω τώρα με από το τακούνι. Παναγίτσα μου βοήθησε, μην γίνω ρεζίλη. Ναι, και πολλές φορές είναι αυτές που τελικά δεν φοράμε το ψηλοτάκουνο, γιατί λέμε, άσε τώρα, μην φάω καμία τούμπα. Και αυτό. Όπως επίσης, καλό είναι για τις κοπέλες που έτσι κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα, αν θέλεις, φορώντας έτσι ψηλά τακούνια, να επιλέγουν τακούνια τα οποία δεν είναι πάρα πολύ λεπτά. Να επιλέγουν τα λίγα σταθερά. Πιο χοντρά. Πιο σταθερά. Γιατί είναι και πιο σταθερά, έτσι ακριβώς. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και άλλα θεματάκια, να τα πούμε έτσι ως με τίτλους. Παιδιά με ξεχωριστές ικανότητες και δυνατότητες είναι τα παιδιά θαύματα και ζουν ανάμεσά μας. Είναι από την κατηγορία «Το παιδί μου». Πολύ ενδιαφέρον θέμα, να γνωρίσουμε αυτά τα παιδιά και τις ικανότητες τους. Ακριβώς. Από όλες τις χώρες του κόσμου. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Για όλα τα υπόλοιπα μπείτε στο govastileto.gr, το site για τις γυναίκες και όχι μόνο. Εκεί θα βρείτε όλες τις κατηγορίες με πολλά πολλά θέματα, πολλές ανανεώσεις καθημερινά. Σας περιμένουμε εκεί διαδικτυακά. Εδώ θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 με το infotainment. Σας περιμένω. Γεια σας.